Φίλες και φίλοι του Πολιτιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Κύπρου, της Αξιοθέας, φίλες και φίλοι της παραδοσιακής μουσικής και ειδικότερα της μουσικής της Ανατολής. Σας ευχαριστώ που είστε απόψε εδώ. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είναι και ο καινούριος πρίτανης του Πανεπιστημίου και η αντιπρίτανης ακαδημαϊκών υποθέσεων, για να μπορέσω να τους ευχαριστήσω και δημόσια, διότι έχουν στηρίξει δυναμικά την Αξιοθέα για να συνεχίσει το έργο της. Εγώ δύο λόγια θα πω, μετά θα καλέσω τον κύριο Μνάσονος και ενδεχομένως και τον κύριο Σκούλιο να πούνε μερικά λόγια για τη συναυλία. Εκείνο που θέλω να πω εγώ είναι ότι πέρσι ακριβώς που είχαμε περίπου την ίδια συναυλία, είχα επενέσει δημοσίως στο Εργαστήριο Ανατολικής Μουσικής Προσανατολισμός για το έργο που κάνει και μάλιστα έμμεσα, κατά κάποιον τρόπο, είχα αφήσει μία μορφή στο Πανεπιστήμιο Κύπρου που δεν κατόρθωσε ακόμη να στηρίξει ένα τμήμα καλό μουσικών, μουσικολογικών σπουδών και θεατρικών, θεατρολογικών. Πιστεύω ότι με την καινούργια Πρετανία θα γίνει μια προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί είναι ο μόνος τρόπος για να στηριχθούν αυτές οι σπουδές, για να στηριχθούν αυτές οι τέχνες, η τέχνη της μουσικής και του θεάτρου στην Κύπρο. Τώρα, να πω ότι το θέμα της συναυλίας του εργαστηρίου, όπως τουλάχιστον το έχει συλλάβει ο ιδρυτής και ο διευθυντής του προσανατολισμού. Η λέξη ανατολισμός δεν είναι τυχαία. Μας παραπέμπει βέβαια και στο σπουδαίο βιβλίο του Έντουαρντ Σαΐντ, όσοι το έχουν διαβάσει, που μιλάει για αυτή την στάση της Δύσης απέναντι στην Ανατολή, απέναντι στον κόσμο της Ανατολής βέβαια, και στην κουλτούρα της και στην παρουσία της, που είναι μια στάση ιμπεριαλιστική, ρατσιστική κλπ. Υπάρχει ένα στίχος σε μια κριτική ματινάδα που λέει «Όσα και φέρνει η Ανατολή, η Δύση θα τα πάρει». Η Δύση καρτερά και κλέβει την Ανατολή. Την κλέβει, της κλέβει τον ήλιο καταρχήν, έτσι, που τον στέλνει η Ανατολή και τον κάνει δικό της η Δύση, τον πεθαίνει. Το θέμα είναι ότι το τραγικό εδώ στην Κύπρο είναι ότι ενώ σε κάθε γωνιά θα βρείτε ένα οδείο που και καλά κάνουν που υπάρχουν, που καλλιεργεί τις μουσικές, τις ευρωπαϊκές, τις κλασικές κλπ. Δεν θα βρείτε εργαστήρια για την παραδοσιακή μουσική. Είναι ελάχιστα, δηλαδή από τότε που ήρθα στην Κύπρο, λίγες προσπάθειες είδα. Είναι το εργαστήριο των Αγίων Ομολογητών, είναι αυτή η δουλειά που κάνει ο Μνάσονος. Αλλά αν πάρετε να δείτε γενικά τη στάση της πολιτείας, είτε είναι Δήμη, είτε είναι ΡΙΚ, είτε είναι Υπουργείο, είτε είναι Πανεπιστήμιο, η μουσική του τοπικού λαού, η Ανατολή, βρίσκεται στο περιθώριο. Και πιστεύω ότι πρέπει να ξαναπιάσουμε αυτό το νήμα, γιατί έχει πάρα πολλά να μας δώσει. Εδώ είμαστε, είμαστε στην Ανατολή. Όλοι αυτοί οι πολιτισμοί κυκλώνουν την Κύπρο, η Ανατολική, και η Κύπρος απορροφά συνεχώς. Και φυσικά έχει αυτό το σπουδαίο χάρισμα ότι παίρνει και από τη Δύση. Έχει πάρει και την αναγέννηση, έχει πάρει και τον μοντερνισμό, αλλά δεν πρέπει να αφήσει τα καλά στοιχεία της Ανατολής. Γι' αυτό θεωρώ ότι η απόψινή συναυλία είναι σημαδιακή, είναι πολύ σπουδαία και γι' αυτό ευχαριστώ από καρδιάς τον Πέτρο τον Λαζάρου που είχε την ιδέα και την επιμέλεια αυτής της συναυλίας. Ευχαριστώ τον Χριστόδωρο Μνάσονος που είναι καθηγητής μουσικού σχολείου στη Λάρνακα, είναι και συνεργάτης καθηγητής του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας και στην πραγματικότητα είναι ένας δάσκαλος
ο οποίος έχει αφοσιωθεί για να μάθει τα παιδιά, να τα διδάξει την μουσική αυτών των παραδοσιακών οργάνων. Θα τα ακούσετε απόψε, τα κανονάκια, το ούτι, το νέι, τα λαγούτα. Μαζί, δεν θα αναφερθώ σε όλους, είναι 35 παιδιά πόσα είναι, αλλά βεβαίως πρέπει να αναφέρω ονομαστικά τους προσκεκλημένους μουσικούς που θα στηρίξουν την απόψινή συναυλία. Είναι ο διδάκτορ Μάρκος Σκουλίος. Διακεκριμένος εθνομουσικολόγος, είναι επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, είναι εθνομουσικολόγος και είναι και βιρτουόζος στο ΝΕΙ. Θα έχουμε τη χαρά να τον ακούσουμε απόψε. Επίσης, το Στέφανο Δορμπαράκη. Δεξιοτέχνη στο Κανονάκι. Το Γιάννη Λέμπο στα παραδοσιακά κρουστά. Και στη ψαλτική τέχνη. Και την Ελένη Ξηδά στο τραγούδι. Και θα πλαισιωθούν από πολλούς άλλους ερμηνευτές, είτε οργάνων είτε φωνών. Αυτά ίσως μπορούν να σας πούνε δύο λόγια περισσότερα ο Χριστόδωρος και ο... Παρακαλώ. Να μιλήσω από εδώ, νομίζω, καλύτερα. Ό,τι θέλετε. Μπορούμε να ανοίξουμε αυτό το μικρόφωνο. Ναι. Ευχαριστούμε που μας τιμήσατε για σήμερα. Δεν θα σας κουράσουμε πολλά λόγια. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Μιχάλη Πιερή, καθηγητή, συγγραφέα και ποιητή, για την τιμή που μας έχει κάνει να ξανανοίξουμε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τον δεύτερο κύκλο του Πολιτιστικού Φεστιβάλ του Πανεπιστημίου Κύπρου. Θέλω να ευχαριστήσω ξανά τον αδερφικό μου φίλο Πέτρο Λαζάρου, το Διευθυντή του Περιβαλλοντικού και Πολιτιστικού Ιδρύματος της Μητροπόλεως Μόρφου, γιατί όλα αυτά τα χρόνια μας έχουν ενώσει η αγάπη μας για αυτή τη μουσική, για αυτά τα ακούσματα, που στη δική μας πατρίδα έχουν κατακερματιστεί, έχουν αλλοιωθεί, έχουν διαστρεβλωθεί, εξαιτίας και των εθνικών ιδεολογημάτων και του φολκλωρισμού τα τελευταία χρόνια, του φολκλωρικού στίχου, αλλά και του άδειου περιεχόμενου μουσικού. Στόχος λοιπόν του εργαστηρίου είναι εντός εισαγωγικών η αποκατάσταση αυτών των μουσικών ακουσμάτων, ιδιωμάτων, η μελέτη, η ανάδειξη τους και κυρίως το να στραφούμε προς αυτόν τον μουσικό πολιτισμό με όρους καθαρά τέχνης. Είμαι πολύ, πολύ συγκινημένος και χαρούμενος που μαθητές μου σπουδάζουν τώρα παραδοσιακή μουσική στα πανεπιστήμια της Ελλάδας και της Κύπρου σε ένα συγκεκριμένο τμήμα. Του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Έχω μαθητές που τώρα φοιτούν στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και είμαι πολύ χαρούμενος που με τιμούν ξανά με την παρουσία τους και έρχονται και μπολιάζουν ξανά ουσιαστικά μικρές κοινότητες στα χωριά τους, στη δική τους ομάδα και αυξανόμαστε και θέλω και ευελπιστώ ότι με την πάροδο των χρόνων θα υπάρχουν γωνιές που θα ακούμε για αυτή την ανατολική μουσική. Η απόψινή συναυλία είναι το αποτέλεσμα ουσιαστικά 5 ημερών έντονης δράσης στον Γάλλο Παναγιώτη. Είχαμε κατασκήνωση, είχαμε σεμινάρια και εδώ να ευχαριστήσω τους προσκεκλημένους. Είχαμε μαζί μας ξανά τον καθηγητή μου Μάρκο Σκούλιο, βαθύ γνώστη της ανατολικής μουσικής, μας δίδαξε τροπικότητα, θεωρία και αισθητική αυτής της μουσικής. Είχαμε τον Στέφανο Δορμπαράκη στο Κανονάκι, αδερφικό φίλο. Είχαμε τον Γιάννη Λέμπο στα Κρουστά και στη ψαλτική τέχνη και σε οργανωτικά ζητήματα του εργαστηρίου. Επίσης, είχα την πολύ καλή μου φίλη Έλενα Ξηδά. Πού είναι η Έλενα? Στο παραδοσιακό τραγούδι.
Και θέλω ιδιαίτερες ευχαριστίες να κάνω στο φίλο μου Ήλια Λούπιζικ από την Κροατία, το Στέλιο Στυλιανού στη Λύρα, στην πολιτική Λύρα, καθώς επίσης και το Φίλιππο Δημητρίου στα Κρουστά και στη Ψαλτική. Θα αφήσω τον τελευταίο λόγο στον αγαπημένο μου καθηγητή, τον Μάρκο Σκούλιο, για να σας πει δύο λόγια για το τι θα ακούσουμε και τι έχουμε ετοιμάσει για αυτή τη συναυλία. Ευχαριστώ. Καλησπέρα λοιπόν και από μένα. Τιμή μου να έρθω για άλλη μια φορά στην Κύπρο, προσκεκλημένος των προαναφερθέντων ανθρώπων που διοργανώνουν και στηρίζουν όλη αυτή την προσπάθεια του Κωστόδωρου Μνάσονος. Με κάλυψε σε πολύ μεγάλο βαθμό με αυτά που είπε ο Μιχάλης ο Πιχερής. Το μόνο που έχω να προσθέσω είναι ότι και για εσάς εδώ στην Κύπρο και για εμάς εδώ στην Ελλάδα είναι κρίμα που τόσα χρόνια απαξιώνουμε ό,τι έχει σχέση με την ανατολική κουλτούρα, γιατί ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνισμού και αφορά και τους Κυπρίους αυτό και κατάγεται από την Ανατολή, αλλά και μεγαλούργησε στην Ανατολή. Έτσι, έχουμε Ρωμιούς συνθέτες, κάποιους από τους οποίους συνθέσεις, κάποιων από τους οποίους θα ακούσουμε σήμερα, τον Ζαχαρία τον Χαναντέ, τον Πέτρο τον Πελοποννήσιο, τον Νικολάκη, πολύ μεγάλους συνθέτες, οι οποίοι στην Ανατολή είναι αναγνωρισμένοι, όπως και πάρα πολλοί άλλοι δεξιοτέχνες οργανοπαίκτες, οι οποίοι έδρασαν την εποχή την Οθωμανική, αλλά και μετά την νεοτουρκική περίοδο, οι οποίοι συνέθεσαν, οι οποίοι έπαιξαν όργανα και οι οποίοι μεγαλούργησαν και είναι εντελώς άγνωστοι τόσο στον ελλαδικό χώρο, όσο και εδώ στην Κύπρο. Ένα μεγάλο λοιπόν μέρος της κουλτούρας μας μας συνδέει με τους μουσικούς πολιτισμούς της Ανατολής από την αρχαιότητα μέχρι τη σύγχρονη εποχή και είναι πολύ κρίμα το ότι όλα αυτά τα έχουμε αποποιηθεί, τα απαξιώνουμε και συχνά μάλιστα τα σνομπάρουμε και έχουμε μια πολύ εχθρική και αρνητική στάση προς αυτά, γιατί είναι πολύ μεγάλο κομμάτι της δικιάς μας κουλτούρας ουσιαστικά. Θα πω δύο λόγια λοιπόν για το πρόγραμμα. Θα παίξουμε τόσο Ρωμιούς όσο και μη Ρωμιούς συνθέτες. Θα προσθέσω σε αυτούς που ανέφερα πριν τον Δημήτρη Καντεμίρη, ένα πολύ μεγάλο Μολδάβα μουσικολόγο και πολυμαθή, ο οποίος έζησε στο τέλος του 17ου, αρχές 18ου αιώνα και έγραψε πάρα πολλά και για τη μουσική θεωρία αυτής της λόγιας μουσικής της Κωνσταντινούπολης, αλλά και έγραψε και πολλές συνθέσεις, μία από τις οποίες θα ερμηνεύσουμε στην αρχή του προγράμματος, όπως και συνθέσεις πολλών αγνώστων συνθετών από πιο πρώιμες περιόδους, και που φτάνουν μέχρι παραδοσιακά τραγούδια ελληνόφωνα που θα ακούσετε από την Έλληνα Τιξιδά και την χοροδία την οποία δίδαξε πάνω στον Καλοπαναγιώτη. Είναι ένα σύνολο κομματιών τα οποία τα συνδέουν κάποια μουσικά, μουσικολογικά χαρακτηριστικά που είναι και αυτά τα οποία μας συνδέουν με τους μουσικούς πολιτισμούς της Ανατολής. Την πολυτροπικότητα, την πολυδιαστηματικότητα, την πολυμορφία στη μορφολογία της μουσικής, την πολυρυθμία, όλα αυτά τα οποία ουσιαστικά συνθέτουν ένα σύνολο μέσα στο οποίο ανήκει τόσο η βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική, παράδειγμα της οποίας θα ερμηνεύσει ο Γιάννης με μια χοροδία ψαλτών, όσο τη λόγια μουσική του Οθωμανικού Παλατιού, στην οποία, όπως είπα, μεγαλούργησαν και Ρωμιοί, αλλά και Αρμένοι και Εβραίοι και Άραβες και Πέρσες δημιουργεί, και παραδοσιακά τραγούδια από περιοχές της Μικράς Ασίας, της ευρύτερης Κωνσταντινούπολης, του Πόντου και περιοχών γενικά της Ανατολής, από την οποία μετήκησαν στη συνέχεια, μετά τον καταστροφικό πόλεμο των αρχών του 20ου αιώνα, οι πληθυσμοί αυτοί κυρίως στον ελλαδικό χώρο. Σας εύχομαι καλή ακρόαση και ελπίζω να συνεχίζετε να στηρίζετε αυτή την προσπάθεια για να δώσουμε την ευκαιρία στα παιδιά να γνωρίσουν αυτούς τους μουσικούς πολιτισμούς, οι οποίοι είναι πάρα πολύ πλούσιοι και πάρα πολύ σοφοί και αγγίζουν τις καρδιές μας ακόμη και σήμερα. Μπορώ να πω ότι συνεχίζουν να είναι επίκαιρη και σύγχρονη όπως στο παρελθόν. Καλή σας ακρόαση.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Μάλτας. Θα παρουσιάσουμε τους μουσικούς. Δεν ήταν τυχαίο το τελευταίο κομμάτι που επιλέξαμε. Κομμάτι το οποίο ουσιαστικά ο Θεόδουλος Καλίνικος έχει αναφέρει ότι δεν έχει κάνει μινόρε για να ανήκει στον πεπολιτισμένο κόσμο. Οπότε είμαστε ίσως οι πρώτοι που θα παρουσιάσουμε ως σαμπά. Απολύτιστο. Και είναι απολύτιστο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σας παρουσιάσω τα παιδιά. Λοιπόν, η Έλενα ξηδά στο τραγούδι. Χρήστος Καραγιάννης. Νατάσα Καυκαλιά. Άννα Καλένου. Ανδριανή Κυπριανού. Στα βιολιά, Δημήτρης Κλεόπας. Μαριάννα Ασμάγα. Παυλίνα Ανδρονίκου. Χαράλαμπος Χαραλάμπος. Και Νικόλας Παπαδόπουλος. Στις λύρες, ο Χριστοφόρος Κυπριανού. Στυλιανός Στυλιανού. Στο ΝΕΙ, ο δάσκαλός μας και καθηγητής, Μάρκος Κούλιος. Και ο Ηλία Λιούπιτζικ. Στα κανόνια, η Μαριάννα Μουμτζή. Κυριάκος Λουκά. Ιδρυτικό μέλος. Και ο δάσκαλος τους, Στέφανος Ζορμπαράκης. Στα ούτια, ο Δήμος Κωνσταντίνου. Πίσω. Ανδρέας Κραμπιάς. Παναγιώτης Λοΐζου. Και ο Χριστός Καραγιάννη λίγο. Και Ανδρέας Μάγας. Λάφτες Αντώνης Κοριζής. Χρήστος Ισιδώρου. Κυριάκος Μαρκουλής. Πίσω Μαρίνα Θεοφάνος. Και η Ανδριανή Κυπριανού και η Χριστίνα Λεμονή επίσης. Που ήταν και στη φωνή. Πού πήγε? Δεν την είδα. Η Χριστίνα Λεμονή και στο τραγούδι και στο πολιτικό λαούτο. Πώς με έβλεπες? Στα κρουστά, Θεοδώρα Χρόνη. Ναι, στα πολιτικά λαούτα και στο τραγούδι είχαμε επίσης τον Ανδρόνικο και στην ψαλτική φωνή. Ανδρόνικος Ιγνατίου, πού είσαι ρε? Σήκω πάνω. Όταν ξεκίνησε η συναυλία, πριν να ξεκινήσει, μου λέει, δάσκαλε μην αγχώνεσαι, μου λέει, όποιο λάθος και να γίνει, εσύ φταίς. Ωραία. Στα κρουστά είπαμε η Θεοδώρα Χρόνη. Στη Λιάννα Δαμιανού. Μαρία Σάβα. Φίλιππος Δημητρίου. Και Γιάννης Λέμπος. Επίσης, το ψαχτικό χορό, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Κυπριανού. Και γενικότερα για την όλη του συνεισφορά, για το δίπλωμα που μας παράθεσε χθες, για το Κέντρο Αγάπης και Προσφοράς στο Παραλίμνη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επίσης, τον Πιέρο Πελεκάνου, στο ψαρτικό χορό, μαζί με τον Δήμο, τον Ανδρόνικο και τον Φίλιππο και τον Στέφανο. Όλοι ψάλτες.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε επανειδή. Θα κλείσουμε με δύο τελευταία κομμάτια. Περίπου 2,5 ώρες.
Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.